της ΑΧΕΠΑ, τον, στην Ευρώπη, τον αγαπητό μας Δημοσθένη τον Μαμονά. Καλησπέρα σε όλους, Ανδρέα, και ειδικά στους υψηλούς μας προσκεκλημένους, τον Γενικό Πρόξενο, τον κύριο Πολυκάρπου, τον καθηγητή, τον κύριο Λιγερό, όσον ούπο και τον είπα, τον πρόεδρο της οργάνωσής μας, της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης του ελληνισμού, παγκοσμίως, να το τονίζουμε αυτό κάθε φορά, της ΑΧΕΠΑ. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που και εσύ ανέφερες προλίγου, δηλαδή ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της οργάνωσης, στα 102 χρόνια της ιστορίας της, το Παγκόσμιο Συνέδριο, αυτή η μάζοξη των απανταχού μελών, αδερφών από όλο τον κόσμο, θα γίνει για πρώτη φορά για ευνόητους συμβουλικούς λόγους στην Κύπρο, στη Λάρνακα συγκεκριμένα, από 21 έως 27 του μήνα, ξεκινάμε δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και αυτός είναι ένας βαθύτατο πολιτικός, θα έλεγα, συμβολισμός, διότι στο πλαίσιο των, της προάσπισης των αρχών του ελληνισμού, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που συνέβη πριν 50 χρόνια, η βάρβαρη αυτή τουρκική εισβολή και κατοχή στο νησί. Είναι πρωτοφανές, θα έλεγα, και φυσικά παράδεκτο το γεγονός να κατέχει μια τρίτη χώρα, το 1/3 εδάφους μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μένει πλέον η Λευκωσία, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, η μόνη διηρημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, θα ακούσουμε αρμοδιότερο σε μου υψηλού επίπεδου ομιλητές και ο κύριος Κάρπου με την επισημιδιότητά του, αλλά και ο φίλος μας της οργάνωσης, ο καθηγητής ο Νίκος Ολιγερός, και σε λίγο ο ύπρωτος πρόεδρος θα συμπληρώσουν. Αλλά ήθελα ακριβώς να τονίσω αυτόν τον συμβολισμό της 50ετίας του μισού αιώνα από τα γεγονότα της Κύπρου και το γεγονός ότι το βασικό μότο, το σύνθημα της οργάνωσης είναι το «Δεν ξεχνώ», το «Never forget», το οποίο είναι εκείνο το οποίο είναι οι δύο λέξεις που θα επικρατήσουν, θα ακουστούν πολύ και θα είναι το κύριο μήνυμα που θα βγει από το Παγκόσμιο Συνέδριο της Οργάνωσης σε λίγες μέρες. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, αδερφέ Δημοσθένη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να κάτσεις μαζί μας εδώ, να κάνεις και τις ερωτήσεις σου. Φυσικά, πάντα συμμετέχεις και σε ευχαριστώ ιδιαίτερως γι' αυτό. Αγαπητέ Γενικέ Πρόξενε, ο λόγος εσάς. Ο λόγος εσάς για να ακούσουμε από τα πιο επίσημα χείλη την κατάσταση που επικρατεί σήμερα διπλωματικά στην Κύπρο μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπουνίδη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας απόψε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω εξ αρχής ότι είμαι εδώ και υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της ΑΧΕΠΑ, ως αδελφού. Δεν ξέρω τι είναι πιο βαρύ από τα μεταξύ του 50 χρόνια ή μισός αιώνας. Δεν ξέρω τι ακούγεται πιο βαρύ. Επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με 50 χρόνια κατοχή, 50 χρόνια προσφυγιάς, 50 χρόνια καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στα κατεχόμενα. Έχουμε να κάνουμε 50 χρόνια αγνοωμένων, το οποίο είναι μια ανθρωπιστική πτυχή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Δεν την ξεχνάμε ούτε η κυβέρνηση, ούτε και η οργάνωση βεβαίως. Είναι μια ανθρωπιστική πτυχή η οποία ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί ακόμα δεκάδες, εκατοντάδες οικογένειες ελλαδιτών αδελφών, αλλά και Κυπρίων. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει, παρά τα 50 χρόνια που έχουν ήδη παρέλθει, τις προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να διακριβωθεί η τύχη ενός εκάστοτων αγνοωμένων. Ήθελα να πω εξ αρχής ότι για μας, εδώ στη Μακεδονία, ήταν μεγάλη και οφειλόμενη η τιμή των πρόσφατων δύο ταφών οστών αγνοωμένων, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Πρόσφατα είχαμε 9
αποστολές οστών στην Ελλάδα, δύο από τις ταφές έγιναν στην γη της Μακεδονίας. Συνεπώς, έκλεισε ένας κύκλος, ένας μεγάλος κύκλος, ο οποίος ταλαιπώρησε αρκετές οικογένειες, όπως έχω ξαναπεί, Ελλαδιτών, Μακεδόνων, οι οποίοι πολέμησαν, έπεσαν, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στην Κύπρο, υπήρξαν στον μακρύ κατάλογο των αγνοωμένων. Προσφάτως, αρχές και μέσα Ιουνίου, είχαμε τις ταφές δύο εξ αυτών. Ο ένας μάλιστα ήταν ποντιακής καταγωγής. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ήταν μεγάλη η τιμή που απεδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπήθηκε με προσωπική απεσταλμένη την Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, προσωπική απεσταλμένη του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αναφέρω καθώς η έδρα του Γενικού Προξενείου και η περιοχή διαπίστευσης του είναι η Μακεδονία και η Θράκη. Δύο κριτικές περιοχές του ελληνισμού, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη η τιμή ήταν για το Γενικό Προξενείο να γίνονται δύο κηδείες Μακεδόνων στρατιωτών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κύπρου. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο ήθελα να πω, γιατί αυτές οι σχέσεις πλέον εμπαθύνονται, είναι σχέσεις αίματος, όπως λέω συχνά. Αυτό που είχαμε παρατηρήσει στον προηγούμενο αιώνα ήταν Κυπρίους να πολεμάνε πλάι-πλάι με τους Μακεδόνες προκειμένου να απελευθερωθεί η Μακεδονία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, και κατά κάποιο τρόπο αυτός ο ομφάλιος λόρος ο οποίος μας συνδέει συνεχίστηκε με τις θυσίες Μακεδόνων στην Κύπρο. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και με υψηλό συμβολισμό για όλους εμάς. Πού είμαστε σε σχέση με την κατοχή, σε σχέση με το πολιτικό πρόβλημα. Συγγνώμη, κύριε Γενικέ. Συγγνώμη, Ανδρέα, αν παρεμβαίνω, αλλά επειδή ξέρω την υπόθεση, νομίζω ότι θα ήταν καλό να πει ο Γενικός ότι επίσης υπάρχει τώρα ένα μνημείο που είναι αφιερωμένο, γιατί για τον πόντιο για τον οποίο μιλήσατε υπάρχει ένα μνημείο. Δεν έγινε μόνο μία ταφή, είναι πανέμορφο το μνημείο. Το λέω και για τον Ανδρέα και για τον Δεμοσθένη, μπορεί να μην το έχουν δει. Δεν ήταν απλώς μια κλασική ταφή μετά την έβρεση των οστών, και θα μπορούσε να το πει για να το χαρούμε όλοι. Σωστό. Υπάρχει ένα μνημείο, απεδόθησαν οι τιμές στο ύψιστο δυνατό επίπεδο. Γι' αυτό θεωρώ ότι, γι' αυτό λέω ότι έχουμε να κάνουμε με την συνέχιση και την ενίσχυση των δεσμών. Σωστή παρατήρηση του κυρίου Λιγερού. Υπάρχει και ένα ορατό μνημείο στην περιοχή της Μακεδονίας. Είναι ένα από τα μνημεία. Τις προάλλες, οφείλω να το πω, ήμουνα σε μνημόσυνο πάλι Μακεδόνα, ο οποίος έπεσε στην Κύπρο, στα Γιάννητσά. Γιατί τα αναφέρω αυτά, γιατί εκτός του θα ήθελα να δείξω την ισχυρή σχέση της Κύπρου με τη Μακεδονία και τις ωφελόμενες τιμές οι οποίες αποδίδονται, υπάρχουν, όπως υπέδειξε και ο κύριος καθηγητής, και τα μνημεία αυτών των ανθρώπων, τα οποία είναι εκεί για να μας υπενθυμίζουν στην ουσία και το δικό μας χρέος. Τέτοια τύπου μνημεία έχουμε διάσπαρτα πάρα πολλά και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Είναι σημαντικό που τα έχουμε. Έχουμε συλλόγους Κυπρίων και στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίοι, παρότι κάποιοι μικροί, είναι ισχυροί μέσω της παρουσίας τους και της δράσης τους. Τα τοπόσημά μας, υπάρχουν άλσοι αγνωμένων, υπάρχουν πρωτομές, αγάλματα, όλα αυτά είναι εκεί για να θυμίζουν και το δικό μας χρέος. Τώρα, για τη διπλωματική προσπάθεια που με ρωτήσατε αρχικά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εξελέγει τον Μάρτιο του 2023 από την πρώτη στιγμή της εκλογής του, έχει πει και έχει αποδοθεί σε διεθνή διπλωματική εκστρατεία προκειμένου
να αφενός μεν να υπενθυμίσουμε ότι εμείς είμαστε το μέρος το οποίο είμαστε το θύμα της εισβολής και της κατοχής. Φέτος έχουμε και το υψηλό συμβολισμό των 50 χρόνων, αλλά είμαστε και το μέρος το οποίο επιδιώκει και επιθυμεί την λύση του κυπριακού προβλήματος. Οπότε ο πρόεδρος έχει αποδοθεί σε μια διεθνή διπλωματική και πολιτική εκστρατεία προκειμένου να δείξει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για να επανακάμψουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Είμαστε έτοιμοι για να συζητήσουμε από εκεί που σταμάτησαν οι συνομιλίες το 2017 και προσπαθούμε με σωρία προσπαθειών διπλωματικών και πολιτικών, επαναλαμβάνω, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να το πούμε, θεωρώ ότι είναι ένα σημείο το οποίο μοιραζόμαστε και μεταξύ μας, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να ξαναπάμε στο τραπέζι του διαλόγου. Παρά τα αυτά, δουλειά μας είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας πολιτικά και διπλωματικά, προκειμένου να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες και να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου. Κομβικό σημείο στη διαδικασία ήταν ο διορισμός βεβαίως της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι στην Κύπρο εφαρμόζοντας την αποστολή της. Αυτές τις μέρες θα έχουμε και την ετοιμιγορία της, βάση περιπτώσει, από το τι απέφερε η συγκεκριμένη πολύμηνη προσπάθειά της. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο υπό την έννοια ότι είμαστε και ακριβώς πάνω στο συμβολισμό της πεντηκονταετίας από την εισβολή. Θεωρώ ότι, ή θέλω να πιστεύω, είπε και ο πρόεδρος της προάλλες και στην Αθήνα όπου επισκέφθηκε, αλλά και σε δηλώσεις του κατά τις πρόσφατες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στην Κύπρο, ότι για μας, εκτός το ότι εννοείται ότι ο στόχος μας είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ο άμεσος στόχος είναι η επανεκκίνηση του διαλόγου. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και το κρατάμε ενδεχομένως και για την συνέχεια. Διπλωματικές και άλλες ενέργειες οι οποίες γίνονται και σε άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν όχι άμεσα συνδεδεμένα με τον κυπριακό, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζουν το ρόλο τους στη διεθνή σκακέρα, όπως η πρωτοβουλία της Κύπρου για την επιχείρηση Αμάλθια, η οποία στόχο είχε να αποσυμφορήσει την κατάσταση και να αποδοθεί σε αυτούς που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους στη Γάζα, είναι εμέσως συναφής. Θα εξηγήσουμε μετά, φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτά. Για τις σχέσεις με τις μεγάλες οργανώσεις του εξωτερικού ή στις οποίες συμμετέχουν και Κύπροι και Ελλαδίτες, η παροικία μας, ένα σημείο στα γρήγορα και κλείνω την πρώτη μου παρέμβαση. Η σχέση της Κύπρου με την ΑΧΕΠΑ είναι μακρά. Έχω ξαναπεί και με άλλες ευκαιρίες ότι, και το έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό, ότι οφείλουμε πάρα πολλά σε οργανώσεις όπως η ΑΧΕΠΑ, με μεγάλη δράση στο εξωτερικό, στην Αμερική. Ξέρω πολύ καλά από τη θητεία μου στην Ουάσιγκτον ως πρόξενος της Δημοκρατίας και τους αγώνες της ΑΧΕΠΑ, αλλά και την προσφορά της. Είμαστε φέτος τα 102 χρόνια από την ίδρυση της ΑΧΕΠΑ. Είμαστε πανευτυχείς που το συνέδριο το παγκόσμιο γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και μια στροφή όντως από το συνέδριο που είμαστε σήμερα προσβλέπουμε και στις εργασίες του στην Κύπρο. Το αφήνω εδώ και θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολυκάρπου. Ευχαριστώ πολύ και Γενική Πρόξενε. Όντως, σαν αρχή τοποθέτηση, πολύ κατατοπιστική, θα έλεγα, αυτή η πρώτη σας τοποθέτηση. Στο δεύτερο κύκλο, βέβαια, θα μιλήσουμε και για τις περιουσίες, αλλά και για την επιρροή που, όπως ξεκινήσατε να λέτε, έχει η Κύπρος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Θα δώσω το λόγο στον αγαπητό φίλο της οργάνωσης,
που όπως βλέπεις Νίκο όλοι είναι μέλη της οργάνωσης ή είσαι φίλος ακόμα της οργάνωσης. Τώρα στην Κύπρο πρέπει να γίνεις και μέλος, λοιπόν. Ελπίζω να μην θες να έχω ενοχές. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Έχουμε πει. Νομίζω ότι έχω κάνει περισσότερες εκδηλώσεις από ένα κλασικό μέλος στην ΑΧΕΠΑ και στο τέλος θα λειτουργήσω σαν πρόξενος τουλάχιστον. Δεν λέω πρέσβης για να μην με κάνει καμία παρατήρηση, επίπληξη ο γενικός πρόξενος. Εννοώ ότι το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρει και ο Δημοσθένης. Χαίρομαι τώρα που βλέπω και τον Κωνσταντίνο ως αδελφό. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος και επιτρέπει, νομίζω ότι ο γενικός πρόξενος μπορεί να το καταλάβει πολύ πιο άμεσα. Άλλο το ύφος που έχουμε στην ΑΧΕΠΑ και μέσω της ΑΧΕΠΑς και άλλο το επίσημο ύφος. Γιατί εντάξει, πρέπει να κρατάμε μερικές ισορροπίες, αλλά πρέπει σε κάποια φάση να μιλάμε και για την αλήθεια, γιατί μερικές ισορροπίες είναι τόσο ισορροπίες που στο τέλος αναρωτιόμαστε. Άρα θέλω να πω ότι όταν ακούω την ειδική απεσταλμένη που έχει την τάση να λέει ότι πρέπει να βρούμε ισορροπίες και προσπαθεί να βρει κάτι το οποίο είναι συμμετρικό μεταξύ του θύματος και του θήτη, εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι επίσημοι θεσμοί δεν θα την κατηγορήσουν, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβει και να την ενημερώσουμε ότι η εισβολή δεν έγινε από τους Κύπριους, η εισβολή δεν έγινε από τους Ελληνικύπριους και δεν έγινε ούτε από τους Τουρκοκύπριους. Έγινε ξεκάθαρα από τους Τούρκους. Άρα το διπλωματικό επεισόδιο που είχαμε, στο οποίο αναφέρθηκες, Ανδρέα, είναι πολύ σημαντικό που ανταποκριθήκαμε και απαντήσαμε, θα έλεγα μάλιστα και με χιούμορ διπλωματικό, ελπίζω ο γενικός πρόξενος να μην το θεωρήσει αρνητικό, γιατί όταν λέει λυπόμαστε που δεν τους ευχαριστήσαμε, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Αλλά δεν είναι μια λύθη ή μια δήλωση λύθης, είναι ακριβώς ότι βάζω τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολύ συχνά η Τουρκία χρησιμοποιεί και το πλαίσιο των τριών εγκύτερων δυνάμεων για να πει ότι έκανε αυτή την παρέμβαση με έναν νόμιμο τρόπο και βέβαια εξηγεί ότι όταν οι τρεις δεν συμφωνούν μπορεί και κάποιος από τους τρεις μονομερός να κάνει αυτή την παρέμβαση. Βέβαια δεν μιλάει ποτέ για την επιστολή που έλαβε ο πρόεδρος της Ελλάδος ο Κιζίκης, δεν μιλάει ποτέ για την ομιλία του Μακάριου στα Ηνωμένα Έθνη στις 19 Ιουλίου και έχουμε την εντύπωση ότι όλα αυτά είναι εντελώς ανεξάρτητα, ενώ είναι σημαντικά και τώρα, επειδή χάρηκα που ο γενικός πρόξενος έκανε και θητεία του στην Ουάσιγκτον, ξέρεις πολύ καλά, Ανδρέα, και εσύ Δημοσθένη, ότι έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο που αφορά τα πρακτικά, τα απόρριτα του Λευκού Οίκου από το 1973 έως το 1976. Θα μπορούσα να πω ότι εξ ολοκλήρου όλο αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να ανήκει στον φάκελο της Κύπρου, γιατί πολύ απλά ο φάκελος είχε κλείσει ήδη και φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση θα έρθει πιο πολύ από τους ιστορικούς αλλά και από τους στρατηγιστές. Σίγουρα θα ξανανοίξουμε τον φάκελο, γιατί μπορεί θεσμικά να βολεύει πολλούς να είναι κλειστός, αλλά η ιστορία δεν κλείνει το στόμα της και όταν βλέπουμε νέα αρχεία, τα οποία παρεπιπτόντως, το λέω για τον Ανδρέα γιατί είναι και έξυπνος και πονηρός, εκδόθηκαν, Ανδρέα, την ώρα που ο Κίσιντζερ ήταν ακόμα εν ζωή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν έγινε καμία παρέμβαση από τον Κίσιντζερ να πει αυτά που εκδίδεται δεν έχουν νόημα. Ήταν ζωντανός και το χαιρόμαστε, γιατί ήταν ένας τρόπος να αποδειχτεί ότι αυτά που λέγονται, γιατί υπάρχουν πολλές αναφορές και για το πρόσωπό του, δεν έχουν καμία σχέση από αυτά που έχουμε ακούσει για το Κυπριακό 50 χρόνια. Επίσης, ναι, νομίζω το χειρότερο είναι μισός αιώνας, γιατί έχει σχέση με τη χρονοστρατηγική, αλλά λέω απλώς ότι μετά από τον μισό αιώνα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. 30 χρόνια δεν γινόταν τίποτα. 1974-2004 τίποτα. Δεν μιλάω για τυπικές προσπάθειες, μιλάω για ουσιαστικές. Τα πράγματα άλλαξαν μετά το 2004. Άρχισαν λίγο με το 2003, με την οριοθέτηση ΑΟΣ, το 2004
με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, με την θέσπιση της ΑΟΣ, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2008 με την ένταξη στην Ευρωζώνη. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε θέματα οριοθέτησης ΑΟΣ με το 2007, με το 2010, με το 2003 από την αρχή, άρα με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο και βέβαια με το Ισραήλ. Όλες οι συμβάσεις που έχουν γίνει με την Κύπρο και όχι με την ελληνοκυπριακή κοινότητα από τις ξένες εταιρείες είναι ενισχυτικές για το κράτος, γιατί μιλάμε για την Κύπρο με την... Και μίλησέ μας λίγο παραπάνω για αυτό, Νίκο. Μίλησέ μας λίγο παραπάνω για αυτό, για αυτές τις συμφωνίες με την, με την Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει πολύ σημασία. Ανδρέα, επειδή ξέρεις ότι είμαι και Ευρωπαίος, όταν μου λένε πρώτο γύρο, εγώ κάνω γρήγορο κλείσιμο το πρώτο γύρο. Και ειδικά όταν υπάρχει και γενικός πρόξενος. Άρα, άμα μου το επιτρέπεις, το λέω, αλλά δεν έχω θέμα, μπορώ να το πω. Απλώς έπρεπε τουλάχιστον διακριτικά να πω ότι θα είχα κλείσει αλλιώς. Άρα, για τις εταιρείες που λέμε, γιατί όντως είναι σημαντικό, πρώτον, πρέπει να θυμόμαστε ότι η Τουρκία προσπάθησε να επηρεάσει τις εταιρείες, ειδικά την έννοια στην αρχή, εξηγώντας ότι οποιοδήποτε υπογράφει μια συμφωνία με την Κύπρο, που δεν αναγνωρίζει, δεν θα μπορέσει να κάνει καμία γεώτρηση, έρευνα στην ΑΟΣ της Τουρκίας. Και παρόλα αυτά, η ΕΝΗ συνέχισε μαζί με την ΚΟΓΚΑΣ, άρα Ιταλία, Κορέα, σημαίνει άλλες δύο χώρες που αναγνωρίζουν ξεκάθαρα και με, μάλιστα με συμβόλαιο την Κύπρο και δεν μιλάνε για κάτι άλλο. Μετά είχαμε την Total που ήρθε να ενισχύσει το όλο πλαίσιο και αυτή, η γαλλική εταιρεία βέβαια, σε συμμαχία με την ΕΝΗ και μετά ήρθε και η Exxon Mobil με τον Qatar Petroleum. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται να είναι μια λεπτομέρεια, αλλά όσοι ασχολούνται πραγματικά με το θέμα, το Κατάρ έχει μια ειδική σχέση με την Τουρκία και είναι δύσκολο για την Τουρκία να πει κάτι εναντίον του Κατάρ την ώρα που το Κατάρ είναι μαζί με την Exxon Mobil που είναι αμερικάνικη. Και όταν μιλάμε τώρα για όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει και όλα αυτά τα συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί στη συνέχεια θα περάσουμε σε συμβόλαια εξόρυξης. Άρα, Ανδρέα, τα συμβόλαια έρευνας είναι από 3 έως 7 χρόνια που παίζεται το παιχνίδι, ενώ με ένα συμβόλαιο εξόρυξης μιλάμε από 25 με 30 χρόνια. Να το πω πιο απλά, για να είναι κατανοητό σε όλους, ένα συμβόλαιο για υδρογονάνθρακες είναι πιο σταθερό από διεθνή συμφωνία. Οι διεθνείς συμφωνίες δεν είναι σίγουρο ότι θα κρατήσουν 30 χρόνια. Είναι σπάνιες αυτές που περνάνε την 30ετία. Ενώ για τους υδρογονάνθρακες μια συμφωνία που κρατάει 25-30 χρόνια είναι πολύ σημαντική. Και αυτό το λέω και φαντάζομαι ότι αυτός ήταν και ο ρόλος της παρέμβασης του Ανδρέα. Δεν πιστεύω καθόλου σε καμία προσπάθεια αληθινή για επίλυση του Κυπριακού όσο δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη του φυσικού αερίου. Γιατί στην αρχή οι Τούρκοι ειδικά δεν ήθελαν καν να βάζουμε τα ενεργειακά στο τραπέζι. Τώρα το έχουν αποδεχτεί και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια τεράστια αλλαγή φάσης και ξέρουμε ότι αυτό αλλάζει. Γιατί είπε στην αρχή, Ανδρέα, ότι δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν κάτι, αλλά όταν κάποιος δεν σε αγαπάει, καλύτερα να σε σέβεται. Και ένας τρόπος να σε σέβεται είναι να είσαι υψηλός παίχτης στον τομέα των ενεργειακών. Δηλαδή δεν είναι πια μια μικρή κοινότητα που είναι ένα φύλλο πράσινο ρηγμένο στο πέλαγος, εντάξει. Είναι μια πολιτεία, ένα κράτος, το οποίο είναι ικανό να διαχειριστεί τέτοια θέματα και το έχουμε αποδείξει, γιατί τώρα μιλάμε για πάνω από 6 κοιτάσματα. Βλέπουμε ότι ο σταθμός θα γίνει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, για να το χαρεί περισσότερο και ο Γενικός Πρόξενος, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μια μικρή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, βάζει στη θέση της ακόμα και την Κίνα, όταν δεν τηρεί ένα συμβόλαιο σε πρακτικό επίπεδο και λέει, εντάξει παιδιά, εφόσον δεν θέλετε να τελειώσετε τον σταθμό, θα περάσουμε σε άλλους.
Μ' αρέσει αυτό γιατί το είχαμε ζήσει και με τα θανάσια οικόπεδα, όταν είχαμε την Gazprom, η οποία ήταν η Gazprom Bank, μαζί με την Novatek για το θαλάσσιο οικόπεδο 9, η Κυπριακή Επιτροπή είχε πει ότι δεν δίνεται αρκετά, άρα θα περάσουμε στον επόμενο και έτσι πήγε στην Eni Kogaz. Έχει σημασία να έχουμε στο μυαλό μας ότι και μια μικρή χώρα μπορεί να έχει υψηλή στρατηγική, γιατί έχει ένα διπλωματικό σώμα που μπορεί να το υποστηρίξει, έχει και ένα επιτελείο που βλέπει στρατηγικά τα πράγματα και τα διαχειρίζεται. Άρα εδώ είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα, όπως ήταν και το θέμα της ένταξης. Μιλάω τώρα και για τον Κρανιδιώτη. Ήταν σωστό που έλεγε ότι το Κυπριακό θα λυθεί μόνο αν γίνει ευρωπαϊκό. Είναι σωστό επίσης ότι το Κυπριακό θα λυθεί μόνο αν είναι και αοζικό, γιατί το βλέπουμε τώρα, και βέβαια ενεργειακό με την έννοια του φυσικού αερίου, γιατί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν την ανακάλυψη του φυσικού αερίου στο κοίτασμα Αφροδίτη το 2011. Προς τιμή του Κασίνη, ο οποίος έκανε ένα τεράστιο έργο, για να πιστέψει, για μένα ο Κασίνης για τους υδρογονάθρακες είναι το ανάλογο από αυτό που έκανε για το Κυπριακό για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Καρανιδιώτης. Αν θέλετε μια αναλογία, δεν λέω ότι είναι ταυτόσημα, λέω απλώς η αναλογία. Και λέω απλώς ότι τώρα θα ήταν καλό να περάσουμε στο στάδιο της σύμπραξης για την ειρήνη και να έχουμε μια προοπτική, επειδή ξέρω ότι Ανδρέας αρέσει και το μέλλον, να μην συζητάμε μόνο για το αρχαίο υλικό, σε κάποια φάση θα πρέπει να σκεφτεί πολύ ορθολογικά η Κύπρος την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αλλά πριν γίνει αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε τη σύμπραξη για την ειρήνη, γιατί υπάρχει 18 μήνες που πρέπει να παίξουμε και τώρα που είδαμε το ανάλογο με την Σουηδία και την Φιλανδία, που πολλοί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν πίστευαν ότι θα ξεπεραστεί, ας πούμε, η αντίρρηση της Τουρκίας. Τώρα είναι ενταγμένες αυτές οι χώρες. Το ΝΑΤΟ είναι 32 χώρες και πολύ πρόσφατα, ειδικά στη Ουάσιγκτον, λόγω των 75 χρονών, έγινε και αυτή η μεγάλη σύνοδος κορυφής με τις 32 χώρες. Και το επισημάνω αυτό, Ανδρέα και Δημοσθένη, γιατί ο Δημοσθένης τα ξέρει πολύ καλά και από το Βέλγιο, Γερμανία, όλο αυτό το πλαίσιο, ότι έγινε και μια τεράστια εξαίρεση, διότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που ενεργοποιήθηκε το άρθρο 5 χωρίς την πλήρη ένταξη. Και αυτό ήταν στις διαπραγματεύσεις που ζήτησαν οι δύο χώρες, οι οποίες βέβαια ήταν στη σύμπραξη για την ειρήνη από το 1995, όταν έγινε. Και υπενθυμίζω βέβαια ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη να μπει σε αυτό το πλαίσιο, γιατί πολύ απλά λόγω της ένταξής στο ΝΑΤΟ το 1952 είναι αυτόματα σε ένα ανάλογο. Άρα περνάμε στο επόμενο στάδιο. Αλλά για την Κύπρο έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος μέχρι το 2004 ήταν στους αδέσμευτους. Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξε. Ήταν στους αδέσμευτους από το 2000, δηλαδή από το 1960 μέχρι το 2004. Εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο. Όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, έχει αλλάξει πολλά πράγματα από το σύνταγμά της, έχει εξελιχθεί, είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό το βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, δύο καινοτομίες. Η Κύπρος έχει καταφέρει να βάλει ένα χαράτσι πάνω στην ΑΟΣ, πράγμα εντελώς αδιανόητο προς το παρόν για τα ελληνικά δεδομένα. Και έχει καταφέρει επίσης να έχει την αστυνομία που να είναι υπεύθυνη της πλατφόρμας για οποιαδήποτε, ας πούμε, νήξη, σύραξη, οτιδήποτε που μπορεί να γίνει σε μια πλατφόρμα. Και μάλιστα το έκανε με έναν τρόπο ο οποίος λειτουργεί εντός εισαγωγικών σαν δεδικασμένο. Δηλαδή, οποιαδήποτε πλατφόρμα που έρχεται και μπαίνει σε ΑΟΣ της Κύπρου αναγνωρίζει ότι εκεί πέρα έχει αρμοδιότητα η κυπριακή αστυνομία. Τεράστιο θέμα, γιατί μην ξεχνάτε, σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα θέμα στα 6 ναυτικά μίλια, στα 12 ναυτικά μίλια και το κοίτασμα Αφροδίτη με την πλατφόρμα ήταν στα 180 χιλιόμετρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ εκτός από την κλασική αρμοδιότητα και παρόλα αυτά τα κατάφερε η Κύπρος και έδειξε το παράδειγμα και σε άλλες χώρες. Πάντα ο αγαπητός φίλος μας ο Νίκος Ολιγερός, πάντα μεστός και πάντα ουσιαστικός στο λόγο του και στο χρόνο του, συνεπής δεν χορταίνουμε να τον ακούμε και να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε ακόμα και πολλά πράγματα
Νομίζω, κύριε Γενικέ Πρόξενε, ότι έθεσε και αρκετά στοιχεία πάνω στα οποία θα μας πείτε και εσείς θα μας μιλήσετε, όπως παραδείγματος χάρη και αυτό που είχα πει και εγώ, ας πούμε, για τις περιουσίες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, όπως φυσικά γιατί για τα ενεργειακά, που πολύ σωστά έθεσε ο Νίκος και είπε ότι αυτές οι συνθήκες κρατάνε περισσότερο από άλλες διακρατικές συνθήκες. Πριν όμως πέρασουμε σε αυτό το δεύτερο κύκλο της δικής σας τοποθέτησης, ενημερώθηκα πριν από λίγο από τον είπα το πρόεδρο της οργάνωσης ότι θα βρίσκεται μαζί μας εντός λίγων λεπτών, διότι καθυστέρησε, γιατί στην Κύπρο βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες συναντήσεις σχετικά με το συνέδριο, αλλά θα είναι μαζί μας από λεπτό σε λεπτό. Ο λόγος σας, κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπουνίδη. Συμφωνώ, ήταν χυμαρόδης ο κύριος καθηγητής. Γι' αυτό να πω με την ευκαιρία ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή προσωπικά που είμαι μαζί του για πρώτη φορά, παρότι τον διαβάζω για χρόνια, στο ίδιο πάνελ. Να αρχίσω λίγο από το τέλος για το ενεργειακό. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Ήταν μεστός ο κύριος καθηγητής. Μόνο 2-3 σημεία, γιατί το πλαίσιο το έθεσε βαρκώς καλύτερα από τον καθένα. 2-3 πολιτικά σημεία. Για την Κύπρο, εννοείται ότι ήταν μια στρατηγική επιλογή η ανάπτυξη του προγράμματος ως προς τα ενεργειακά. Ήταν επαναστατικό, συμφωνώ για το ρόλο του κυρίου Κασίνη. Τι θέλησαμε να κάνουμε. Το έχει πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την φάση της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως το είπαν και παλαιότερα και πάρα πολλοί υπουργοί και ενέργειας και πρόεδροι. Για μας ήταν στρατηγική επιλογή και για μας η σημασία του ενεργειακού, της ανάπτυξης του ενεργειακού προγράμματος ήταν η παρουσία των διεθνών εταιριών. Δηλαδή, για να μιλάμε και ειλικρινά, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής και συμφωνώ, τι προσπάθησε η Κύπρος να κάνει. Προσπάθησε να φέρει και άλλους παίχτες και άλλους δρόντες με το ειδικό τους βάρος, προκειμένου να αυξήσει το πολιτικό και ενδεχομένως και το γεωστρατηγικό της βάρος. Γιατί όταν είσαι ένα μικρό κράτος, δεν φτάνει μόνο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν η προηγούμενη στρατηγική μας επιλογή και η οποία φυσικά μας ενένταξε στη Δύση συνειδητά, όντως από το 2004. Λοιπόν, η παρουσία των διεθνών εταιριών ήταν ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό. Ηθελημένα θεωρώ ότι επιλέχθησαν εταιρείες. Το διαδικαστικό κομμάτι πρέπει να πω ότι δεν το γνωρίζω, το τεχνοκρατικό διαδικαστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ως προς το πολιτικό, το σημαντικό ήταν να έχουμε συμμετοχή από όσο το δυνατό περισσότερους κολοσσούς, όχι μόνο από πλευράς εθνικοτήτων βεβαίως, αλλά και από πλευράς τεχνογνωσίας. Αυτή είναι και η λογική πίσω από την απόδοση πάρα πολλών θαλασσίων οικοπαίδων στην ΕΝΗ, η οποία είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος κολοσσός, η οποία εμφανίστηκε σε διάφορα οικόπεδα, σε διάφορες κοινοπραξίες. Σημαντική η παρουσία της Total, γιατί βεβαίως, σωστά είπε ο καθηγητής, πίσω από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες είναι ενδεχομένως συγκεκαλυμμένα και οι χώρες φιλοξενίας τους, παρότι είναι ιδιωτικές εταιρείες, αντιλαμβάνομαι. Για μας ήταν μεγάλη σημασίας η παρουσία της Total, είτε μόνη της σε οικόπεδα είτε σε κοινοπραξίες. Πίσω από τη Total είναι το Παρίσι, είναι η Γαλλία. Μπορείτε να αντιληφθείτε το τι σημαίνει αυτό και ως προς τα ευρωπαϊκά της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως προς τα εξοπλιστικά. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έτσι κι αλλιώς στρατηγική σχέση με την
με τη Γαλλία. Έχουμε μεγάλη γκάμα θεμάτων στα οποία είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Υπηρέτησα προηγουμένως στις Βρυξέλλες πριν την Αμερική. Μπορώ να συνειδητά το λέω. Οι θέσεις στις οποίες έχουμε ταυτόσιμες απόψεις ή προσεγγίσεις είναι πάρα πολλές περισσότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Οπότε στρατηγική επιλογή και το πρόγραμμα, στρατηγική επιλογή και το ποιοι θα είχαν πρόσβαση. Βεβαίως εννοείται ότι έπαιξε ρόλο και οι προσφορές τους. Ήταν σωστό το σημείο το οποίο ηγέρθη για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, τι είδαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Ουάσιγκτον, είχαν προκύψει οι παρενοχλήσεις της Τουρκίας σε πληθώρα περιπτώσεων. Είχαμε παρενοχλήσεις σε πλοία τα οποία επιχειρούσαν υλοποιώντας τα συμβόλαια τα οποία είχαν υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε παρενόχληση του πλοίου της ΕΝΗ. Δεν είχαμε όμως παρενόχληση των γεωτρητικών πλοίων της Total. Αυτό νομίζω ότι μιλάει από μόνο του. Είπαμε ότι πρέπει να μιλάμε ειλικρινά. Δεν είχαμε παρενόχληση. Και αν επιτρέψουμε να σας διακόψω εδώ, κύριε Γενική, αν θυμάμαι καλά, ναι. Η ΕΝΗ τότε διέκοψε τις εργασίες της για εξαιτίας αυτών των παρενοχλήσεων. Σωστά. Ιστορικά η ΕΝΗ είναι ένας κολοσσός, παρά τα αυτά είναι μια εταιρεία, δεν είναι κράτος. Ναι. Ενδεχομένως να μην είχε και άλλη επιλογή. Επέλεξε να διακόψει. Δεν τόλμησαν όμως να παρενοχλήσουν το πλοίο της γαλλικής εταιρείας. Ούτε βεβαίως και της αμερικάνικης εταιρείας. Θεωρώ ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τις διαφορές. Για την παρουσία του Κατάρ, συμφωνώ. Οι Καταρινοί μας έχουν πει πολλές φορές ότι έχουμε εξηγήσει στους φίλους μας Τούρκους ότι άλλο οι κρατικές σχέσεις, άλλο τα θρησκευτικά και άλλο τα επιχειρηματικά. Θεωρώ ότι έχει και αυτό τη σημασία. Ως προς τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε στην καλύτερη δυνατή μας φάση. Ως προς την ποιότητα και το βάθος που βλέπουμε, αλλά και ως προς τους συμβολισμούς. Το 2015, όταν έφτασα στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι είχαμε θέματα να συζητήσουμε βεβαίως, αλλά ήταν αντιληπτό ότι το πρώτο θέμα παρασάγκας προπορευόμενο από όλα τα υπόλοιπα ήταν βεβαίως το Κυπριακό. Πλέον συζητάμε για αντιτρομοκρατία, έχουμε το κέντρο Cyclops, το οποίο δεν φανταζόμασταν καν το 2015, μπορεί και να μην το φανταζόμασταν το 2019, όταν άρχισαν δειλά-δειλά οι σχεδιασμοί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το Cyclops είναι εκεί και επιχειρεί. Τι κάνει, εκπαιδεύει για θέματα αντιτρομοκρατίας στην Κύπρο. Είναι μεγάλη υπόθεση να συνεργάζεσαι, να είσαι διεθνής εταίρος μιας υπερδύναμης όπως η Αμερική και δεις τη συγκεκριμένη περιοχή και δεις αυτό το θέμα. Άρση του εμπάργκο είναι ένα θέμα για το οποίο πίεζαν πάρα πολλές δεκαετίες και οι δύο μας κυβερνήσεις και οι πρεσβείες μας και βεβαίως είδου ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύμπραξης και συνεργασίας με ελληνοαμερικανικές οργανώσεις. Βεβαίως και η ΕΧΕΒΑ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πίεζε πάρα πολύ η κοινότητα και των Κυπριών και των Ελλαδιτών. Στο εξωτερικό είναι το ένα και το αυτό. Για την ευόδοση αυτού του στόχου. Αυτός ο στόχος ευοδόθηκε πέρυσι. Με τους Αμερικανούς, νομίζω μπορεί να συμφωνήσει ο κύριος καθηγητής, παίζει μεγάλη σημασία στην εξωτερική πολιτική να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να γίνει κάτι. Προφανώς, τότε όταν ήρθε το εμπάρκο κατά της Κύπρου, είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Συζητάμε ήδη για την άρση των θεωρήσεων, που είναι ένα θέμα το οποίο ταλάνιζε τις διεμερείς μας σχέσεις. Η Κύπρος είναι ένα από τα
ήταν ένα από τα πέντε τελευταία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποχρεούνταν, οι πολίτες του υποχρεούνταν σε θεώρηση για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ τώρα, βεβαίως, τώρα μπαίνει στο σύστημα ESTA, μπαίνει τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Στο waiver ESTA. Κάνουμε πλέον άλματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το έχω ζήσει το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια δύσκολη ιστορία. Θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο ότι το θέμα αυτό προχώρησε, αφού προχώρησε και το ζήτημα της Αμάλθεια, το οποίο είχε βεβαίως συζητηθεί με τους Αμερικανούς, και η χρησιμότητά του και η σκοπιμότητά του και η επιχειρησιακή συνεργασία. Αυτά είναι σημαντική κρίκη στην αλυσίδα μιας διεθνούς πρωτοβουλίας με επίκεντρο την Κύπρο. Μπαίνουμε σε στρατηγικό διάλογο. Ανακοινώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού μας, του Υπουργού Εξωτερικών, στην Ουάσιγκτον. Ο Πρόεδρος έθιξε σε πρόσφατη συνέντευξή του τη συνεργασία ακόμα και με κλιμάκιο του FBI, προκειμένου η Κύπρος να κάνει βήματα στα θέματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ζητήσαμε την τεχνική υποστήριξη και έχουμε κλιμάκιο του FBI στην Κύπρο για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αυτές είναι εκφάνσεις οι οποίες πιστοποιούν ότι έχουμε να κάνουμε με άνοδο και άνθηση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία δεν έχουμε ξαναδεί για τα προηγούμενα πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε επίσκεψη Υπουργού Άμυνας στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο. Δεν υπήρξε προηγουμένως Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος να διάβει το κατόφλι του Πενταγώνου. Όλα αυτά έγιναν τα τελευταία 3-4 χρόνια, μας δείχνουν πάρα πολλά. Για το θέμα το διπλωματικό, πολιτικό, με την απάντηση του κυρίου Δένδια, το οποίο μου διέφυγε προηγουμένως, αν και δεν ήθιστε να σχολιάζουν οι διπλωμάτες δηλώσεις υπουργών των κρατών τα οποία τους φιλοξενούν, θεωρώ ότι ο χειρισμός που έγινε από το Υπουργείο Άμυνας και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι ισχυρός και γνωστός φίλος της Κύπρου, θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικός. Όντως, εντέθηκε με χιούμορ, συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή. Ξέρετε, καμιά φορά ο τρόπος που θέτεις τα θέματα δεν δείχνει μόνο το πνευματικό σου υπόβαθρο, πιθανόν να λειτουργήσει και πολιτικά πολύ πιο αποδοτικά. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε, έδωσε αυτή την εξαιρετική ομιλία στην κοινή σύνοδο του Κογκρέσου, στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν ανέφερε ονομαστικά ούτε μια φορά τη λέξη Τουρκία. Κατάλαβαν όμως όλοι γιατί μιλούσε. Οπότε πέρασαν αυτά που έπρεπε να περάσουν. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικός ο χειρισμός. Επίσης, ο κύριος Δένδιας, έτσι κι αλλιώς, και ως Υπουργός Εξωτερικών, μας έχει συνηθίσει, είχε απαντήσει και στον ομόλογό του μέσα στην Άγκυρα, σημείο προς σημείο. Θυμάστε τις δηλώσεις του. Στην Κύπρο, από πέρσι, από τον διορισμό του στο Υπουργείο Άμυνας, θεωρήθηκε μεγάλη υπόθεση το να αναφέρεται στη γνωστή φράση ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο επειδή Μιλάτε για τη δήλωση του αρχηγού, του νέου αρχηγού της... Μιλάω για τη δήλωση του κυρίου, τη δήλωση του κυρίου Δένδια πέρσι στην Κύπρο, μόλις είχε διοριστεί στη θέση του Υπουργού Άμυνας από την Εξωτερική. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση, η οποία είχε χτυπήσει όχι μόνο το μυαλό των πολιτικών, αλλά και την ψυχοσύνθεση του Κυπρίου. Γιατί επιτρέψτε μου εδώ, συγγνώμη και για τη διακοπή, επιτρέψτε, ναι, στο ίδιο πνεύμα ήταν και η δήλωση, η αρχική δήλωση που είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, και ο στρατηγός, ο κύριος Τζικώστας, ο στρατηγός της Τζικώστας μάλλον, λοιπόν, που είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και μάλιστα θα τιμηθεί και όλα αυτά που είναι. Ο οποίος κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά και αντιλαμβάνομαι ότι
με συγχωρείτε, αντιλαμβάνομαι ότι η βράβευση του από την Αχέμπα στην Κύπρο δεν είναι, δεν είναι δικαία, ούτε μόνο θεσμική. Βάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον κύριο Δένδια και λόγω της μακράς του παρουσίας στην πολιτική και λόγω της θητείας του ως ΥΠΕΞ και λόγω της θητείας του ως Υπουργός Άμυνας. Αυτή ήταν πραγματικά μια δήλωση η οποία έτσι έπιασε το μέσο Κύπριο έτσι, στην καρδιά και στο μυαλό του. Ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική σημασία και πόσο μάλλον που έγινε στην Κύπρο. 2004, το ανέφερα και προηγουμένως, συμφωνώ με τον καθηγητή, συνειδητή επιλογή ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προσδοκίες επίλυσης του Κυπριακού εάν παραμέναμε μια μόνη μικρή χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, ανένταχτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι, παρότι είναι λίγο δυσανάλογο, θα το πω, γιατί δείχνει κάτι. Θεωρώ ότι τα προβλήματα που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τη στρατηγική του επιλογή, η οποία είναι και σεβαστή για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όποια προβλήματα, οι πολιτικά, οι οικονομικά, λήψεις στις αγορές, τα λέω πάλι από πρώτερη εμπειρία, γιατί ασχολήθηκα με το θέμα, δείχνει ότι ένα μεγάλο κράτος μπορεί να έχει προβλήματα όταν εγκαταλείπει την Ένωση. Πόσο μάλλον ένα μικρό κράτος να προσδοκεί εκτός από ένα μεγάλο σχηματισμό να λύσει το πολιτικό του πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε πιθανότητα. Παρότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, παρότι ήμασταν τότε όντως τα 30 χρόνια, παρότι έχουμε την Ελλάδα αδερφό κράτος μέλος, το οποίο πάντα εκεί είναι και πάντα μας στηρίζει και πάντα είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, δεν θεωρώ ότι τα πράγματα θα ήταν εύκολα για μας. Γι' αυτό στρατηγική επιλογή η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σημείο της σύμπραξης για την ειρήνη, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική απόφαση, δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Βλέπω τη λογική, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα ήταν μόνο η Τουρκία αρνητική, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα μείνω εδώ. Ανδρέα, δεν έχεις μικρόφωνο, παρόλο που ξέρω ότι θες να κάνεις παρέμβαση. Για το θέμα των περιουσιών, το οποίο κατά καιρούς έχει σχολιαστεί πάρα πολύ θετικά, διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα το έχει πιστωθεί αυτό ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρυσοδουλής. Μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Το θέμα των περιουσιών είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα, πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Δηλαδή, άπτεται και του προσφυγικού, άπτεται και άλλων νομικών πτυχών, άπτεται του αριθμού προσφύγων οι οποίοι ενδεχομένως ή θα μπορούσαν να γυρίσουν. Γιατί αν δεν παίρνεις πίσω την περιουσία σου, θεωρώ ότι και δεν είσαι εσύ ο πρόσφυγας, είσαι το παιδί του πρόσφυγα. Θεωρώ ότι πιθανόν να το ξανασκεφτείς υπό την έννοια ότι έχεις γεννηθεί στις ελεύθερες περιοχές, έχεις στήσει τη ζωή σου, την οικογένειά σου, την εργασιακή σου ζωή στις ελεύθερες περιοχές. Αντιλαμβάνομαι ότι εννοείται ότι υπάρχει ο πόθος του γυρισμού, υπάρχει η αγάπη προς την κατεχόμενη γη μας και θα θέλαμε βεβαίως να γυρίσουν οι περισσότεροι δυνατοί πρόσφυγες. Παρά τα αυτά, είναι μια επιλογή η οποία δεν μπορεί να επιβληθεί. Είναι μια ατομική επιλογή. Άρα, το περιουσιακό, για όλους αυτούς τους λόγους, είναι μια κορυφαία πτυχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχαν καταβληθεί προσπάθειες και στο παρελθόν, είχαν προκύψει κάποιες συγκλήσεις ως προς το περιουσιακό. Ο λόγος όμως που δεν θεωρείται ότι είναι από τα
έτσι, πτυχές στις οποίες έχουν φτάσει οι δύο κοινότητες πολύ κοντά, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία θεωρείται ότι έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά. Είναι το κεκτημένο των συνομιλιών αυτό. Στις οποίες κάθε επόμενη διαπραγμάτευση χτίζει πάνω στο κεκτημένο. Δεν είναι το περιουσιακό, θεωρώ, μέσα στα θέματα στα οποία είπα, οι συγκλήσεις είναι περισσότερες των αποκλήσεων. Αυτό δείχνει και τη σποριότητά του. Και βεβαίως διασυνδέεται και με άλλες κορυφαίες πτυχές του προβλήματος. Εδώ και ευχαριστούμε για αυτό το επίσης πολύ μεστό, ας πούμε, κύκλο που τοποθετήσεων που κάνατε πάνω σε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά πριν περάσω έτσι για το τελικό, ας το πούμε, κλείσιμο, για το κλείσιμο αυτό στον κύριο Λιγερό και μετά σε εσάς, περιμένοντας και τον είπα το πρόεδρο που μας έχει καθυστερήσει λίγο, να τονίσω εδώ ότι πριν από λίγες μέρες, όχι πολύ μακριά, γιατί μιλάμε για το σήμερα, για να πάμε στο αύριο πρέπει να το κατέχουμε αυτό πολύ σημαντικά, πολύ σωστά. Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ο Ταλά ήταν αυτός που σε αζέρικη τηλεόραση μίλησε για τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα με την Τούρκη και την σημαία του ψευδοκράτους πίσω από αυτόν. Έτσι. Με αυτές τις και με τις δηλώσεις που είδαμε και λοιπά, όση καλή θέληση και να έχουμε και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η κυπριακή κυβέρνηση, ο ελληνισμός γενικότερα και οι ελληνικές οργανώσεις, οι κυπριακές οργανώσεις, οι ομογενειακές γενικότερα, όση καλή θέληση και να έχουμε να βρούμε ή να λύσουμε ένα πρόβλημα, το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι οι Τούρκοι στην ουσία. Λοιπόν, με τέτοιες δηλώσεις δεν γίνεται η προσέγγιση. Δηλαδή κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω, ας πούμε. Νίκο... Ανδρέα, πρόσθεκε, γιατί εγώ θα λειτουργήσω ως δικηγόρος του διαβόλου και θα βοηθήσω το γενικό πρόξενο. Να το κάνεις, να το κάνεις. Ξέρω ότι θα πεις κάτι τέτοιο, αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, πρώτα απ' όλα η θέση της Κύπρου και αυτά που είπε ο γενικός πρόξενος, εγώ θα πω εκεί που δεν είπε τίποτα για τη σύμπραξη, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να πει προς το παρόν, αλλά έτσι όπως τον κόβω ούτως ή άλλως, όταν θα το λύσουμε το πρόβλημα θα είναι χαρούμενος, αλλά ας το πει μετά. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι οι συμμαχίες με την Αμερική, με την Γαλλία, και άμα θες να κάνω και χιούμορ σε σχέση με τον Δένδια, έχει δίκιο ότι δεν κοίται μακριά τώρα, γιατί τώρα έχουμε και Ραφάλ. Και όταν θα έχουμε και F-35 θα είναι ακόμα πιο κοντά. Εντάξει, γιατί μπορεί η απόσταση να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει ο χρόνος. Και επειδή είσαι στρατιωτικός, Ανδρέας, όταν ο άλλος μπορεί να μπει μέσα, είναι θέμα πολύ σύντομο, δεν έρχεται ο άλλος. Το άλλο για τις περιουσίες, και θα μιλήσω πάλι για τον χρόνο, το ξέρει πολύ καλά και ο γενικός πρόξενος, Λευκωσία και Ρήνια, Ανδρέα, είναι 15 λεπτά. Yeah. Θέλω να πω, δεν πρέπει να φανταστούμε για αυτούς, το λέω τώρα για τον γενικό πρόξενο. Εγώ δεν ακούω ποτέ τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες που δεν έχουν πάει ποτέ στην Κύπρο. Και ούτε ακούω τους Κύπριους που δεν έχουν πάει ποτέ στα κατεχόμενα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν την πραγματικότητα, αλλά συζητάμε λίγο θεωρητικά. Κάποιος που είναι στην Ελλάδα και ακούει το προσφυγικό, έχει την εντύπωση ότι θα είναι μεγάλο θέμα, το θέμα της αποκατάστασης, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Ανδρέα, θες μάλλον να μου πεις διακριτικά, να αφήσω το λόγο στον Σάβα, έτσι όπως σε βλέπω. Η επικοινωνία μας είναι, η χημεία μας είναι... έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πολύ που με διευκολύνεις και να εκμεταλλευτούμε τον είπα το πρόεδρο να κάνει μια βασική αρχική έτσι, τοποθέτηση για το σήμερα και το αύριο της Κύπρου μας. Σε ευχαριστώ και πάλι, Νίκο, για το σήμερα και το αύριο. Για να προλάβω να το πω αυτό για τον πρόεδρο. Είχα την εντύπωση ότι είναι στην Κύπρο. Έχω τώρα την εντύπωση ότι είναι στον αριθμό 50 στις πολιτείες της Αμερικής. Μου φαίνεται περισσότερο Χαβάη εκεί που είναι τώρα. Αλλά τέλος πάντων θα μας το εξηγήσει.
Τώρα είμαι στην δημοκρατία της Πάφου, αγαπητέ Νίκο. Κατάλαβα. Τα χαιρετώ, λυπούμε που άργησα, αλλά όπως ξέρετε το συνέδριο μας αρχίζει την Κυριακή και υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και η συνάντηση κράτησε πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζα, απολογούμε. Αλλά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω τι έχετε καλύψει μέχρι τώρα. Απλά να πω ότι βρισκόμαστε στην Κύπρο για το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΑΕΠΑ, το 102ο, πρώτη φορά στην ιστορία της οργάνωσης που αυτό το συνέδριο γίνεται στην Κύπρο, σε μια χρονιά που, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ιδιαίτερη. Ερχόμαστε εδώ να τιμήσουμε, αλλά και να καταδικάσουμε. Να τιμήσουμε αυτούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι, αν και ήξεραν ότι ήταν προδομένοι, και να καταδικάσουμε την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Δυστυχώς, οι ιονοί δεν είναι πολύ καλοί. Όπως είδατε και στην τελευταία αναφορά της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, μας μιλούσε για ελαιόδεντρα, αλλά δεν είδε ούτε τα τουρκικά στρατεύματα, ούτε την τουρκική σημαία στον πεντοδάκτυλο, ούτε την ολική καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Δυστυχώς, τα Ηνωμένα Έθνη, σαν σύγχρονοι πόντιοι πιλάτοι, ζητούν από τους δύο ηγέτες να συνεχίσουν να συνομιλούν και αγνοούν ότι το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι μια δικοινωτική διαμάχη, αλλά ένα διεθνές θέμα, ένα ευρωπαϊκό θέμα, είναι ένα θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά και γι' αυτό είχαμε και την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, γιατί οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια προσχήματα που χρησιμοποίησαν και οι Τούρκοι το 1974. Φαίνεται ότι νοιάζονται τόσο πολύ για αυτή την κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά επιβάλλουν και οι Ρώσοι στην Ρωσία, αλλά την ίδια στιγμή αφελώς ξεχνούν ότι υπήρξε μια εισβολή το 1974, την οποία αγνοούν τελείως. Το δικό μας το μήνυμα στους αδερφούς Έλληνες της Κύπρου είναι ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Πάντα οι Έλληνες της Διασποράς ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν ξεχνάμε, δεν προσκυνούμε, δεν γονατίζουμε, δεν συνθηκολογούμε και σίγουρα δεν αυτοκτονούμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου. Γιατί πολλοί έχουν κάνει σημαία ξενόφερτους όρους, όπως είναι αυτός της επανένωσης, τον οποίον εφεύραν ποιοι άλλοι και πάλι οι Άγγλοι. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για επανένωση της Ανατολικής. Έχουμε μία εδώ μιλάμε για και αυτό πρέπει να τονίζουμε σε κάθε περίπτωση. Με αυτά τα λίγα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας καλωσορίσω και ελπίζω να δω κάποιους. Σίγουρα θα δω 1, 2, 3 από όλοι σας. Θα είμαστε εκεί, όλοι εκεί θα είναι. Όλοι αυτούς που βλέπεις σήμερα τώρα εδώ, όλοι θα είναι εκεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, αλλά η δική μας η ευθύνη πρέπει, μας επιβάλλει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Μπορεί να είναι τιμή που ηγούμαστε αυτής της οργάνωσης, αλλά φίλοι μου, η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Κάποια... Αυτά, ξέρω αν θέλει να ρωτήσεις κάτι που μπορώ να τοποθετηθώ. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιος από τους προσκεκλημένους μας και Νίκο... Α, πρέπει να κάνω και αυτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ο Σάββας να μας πει, εφόσον δεν είναι θεσμικός, αλλά είναι της ΑΧΕΠΑΣ, αν θεωρεί ότι πρέπει να βάλουμε μια προτεραιότητα στην ένταξη για τη σύμπραξη για την ειρήνη, και επειδή θα μου το ρωτήσει, θα πω Partnership for Peace, γιατί... Πρώτον, καταλαβαίνω ότι οι θεσμικοί δεν μιλάνε πολύ για αυτό το θέμα εφόσον έχει γίνει, αλλά θυμάμαι ότι πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τότε μιλούσαν ακριβώς, μέχρι να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια για το ευρωπαϊκό τεκτημένο. Άρα λέω απλά,
συνοπτικά για τον Σάββα, για να έχει την όλη εικόνα, ότι η Κύπρος, εκτός από το Κωσυφοπαίδιο, είναι η μόνη χώρα που δεν είναι στη σύμπραξη για την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτή. Πρέπει να είναι, αγαπητέ Νίκο, ήταν μια από τις προτεραιότητες και της προηγούμενης κυβέρνησης και αν δεν κάνω λάθος είναι και μια προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης και μπορεί ο Κωνσταντίνος να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει. Όλοι προτάσουν πάλι την Τουρκία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν αυτός είναι ο λόγος. Αλλά σίγουρα δεν νοείται η Κύπρος να μην ανήκει σε αυτή την συμμαχία, ας την πούμε, που είναι τόσο αναγκαία. Okay. Εγώ έκανα την ερώτηση, Ανδρέα. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να κάνω και άλλη, αλλά δεν ξέρω αν ο Κωνσταντίνος θα είναι πολύ χαρούμενος μετά, γιατί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί θα έχει σχέση με το ΝΑΤΟ. Άρα το αφήνουμε εδώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Σάββας δείχνει τον δρόμο και θα το δούμε. Επειδή ξέρω τι θα ρωτούσες, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το λέω συχνά και κάποιες φορές παρεξηγούμε. Είναι καιρός να ορθώσουμε ανάστημα. Είναι καιρός να ξεφύγουμε από την επαιτία και να πάμε στην απέτηση. Εάν πράγματι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι στρατηγική εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνε σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά ας το κάνουμε πρόβλημα άλλων. Ας το ζητήσουμε και ας αφήσουμε τους Αμερικάνους να βγάλουν τα φίδια από την τρύπα. Εγώ να ξέρεις, Ανδρέα, είμαι πολύ χαρούμενος. Να μας πεις, να μας το εξηγήσεις αυτό και να περάσουμε να εξηγήσω και τη χαρά μου. Πρώτα απ' όλα, η χαρά μου οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σάββας δεν είναι θεσμικός, αλλά δεν είναι δεσμευμένο. Επίσης, η χαρά μου αποδεικνύεται και από το χαμόγελο του Κωνσταντίνου και δεν λέω τίποτα άλλο. Και το άλλο είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι όντως πρέπει να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο, όπως κάναμε με την Ευρώπη, όπως κάναμε με το Ευρώ, όπως κάναμε με την ΑΟΣ, γιατί υπενθυμίζω σε όλους σας, γιατί ασχολούμαι ειδικά με την ΑΟΣ, ότι η πρώτη συμφωνία οριοθέτησης για όλη τη Μεσόγειο έγινε από την Κύπρο με την Αίγυπτο, ένα πράγμα που ήταν απαγορευτικό για την Τουρκία, γιατί έλεγε ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα και δεν θέλει καμία οριοθέτηση. Τώρα βέβαια ξέρουμε ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν από γεωγραφία, εφόσον θεωρούσαν ότι η Μαύρη θάλασσα δεν ήταν κλειστή, ενώ η Μεσόγειος ήταν κλειστή. Καταλαβαίνετε τώρα την επιχειρηματολογία. Εγώ... Άλλο θέμα, αγαπητέ Νίκο, δεν νοείται μετά από τόσα χρόνια να μην υπάρχει ακόμα η κήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Και ναι, φαντάζομαι ότι μιλάς για την οριοθέτηση. Γιατί... Ναι, σίγουρα, ναι. Όπως έγινε, για να μην καταλήξουμε στις έτσι, σπασμωδικές κινήσεις που έγιναν όταν η Τουρκία υπέγραψε το ψευδομνημόνιο με τη Λιβύη και εμείς με σπασμωδικές κινήσεις υπογράψαμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο η οποία δεν είναι ολοκληρωμένη, είναι κουτσουρεμένη και αφήνει κάποιες περιοχές έξω από αυτή την συμφωνία που δεν ξέρω αν θα τις βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Σταύβα μου, η μερική οριοθέτηση αποτελείται από 5 σημεία, 3 είναι σταθερά, 2 μετακινούνται και μπορούν να ενσωματώσουν μια επέκταση και από την πλευρά της τριπλής οριοθέτησης και από την πλευρά της Αιγύπτου και της Κύπρου. Άρα δεν υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που μας προβληματίζει. Αντιθέτως, τώρα παλεύουμε έτσι ώστε να πετύχουμε μία τριπλή συμφωνία η οποία αποτελείται από 3 συμφωνίες διπλές, γιατί δεν υπάρχει τριπλή συμφωνία στο δίκαιο της θάλασσας. Άρα θα έχουμε Ελλάδα-Κύπρο, Ελλάδα-Αίγυπτο και Αίγυπτο-Κύπρο, που μαζί θα συμφωνήσουμε στο ίδιο τριπλό σημείο επαφής, το οποίο είναι στα 259 χιλιόμετρα, και τότε θα ενωθούν και θα δεις ότι η μερική οριοθέτηση, η οποία ήταν ικανή να μπλοκάρει το τουρκολιβικό μνημόνιο, θα είναι και μια βάση για να ξαναγίνει αυτή η επέκταση, έτσι ώστε να είναι ενιαίο το πλαίσιο και υπενθυμίζω σε όλους σας ότι η ExxonMobil έχει πει ξεκάθαρα ότι θα παίξει και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο
και στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια έχουμε έναν φορέα ο οποίος μόνο θεωρητικός δεν είναι, και για την παρατήρηση του Κωνσταντίνου, η οποία είναι σωστή, να υπενθυμίσω λίγο ότι για τα αμερικανικά δεδομένα, όταν κάποιος είναι διευθυντής της ExxonMobil, εντελώς τυχαία μπορεί να έχει και ένα τεράστιο θεσμικό ρόλο ή πριν ή μετά, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Είναι το ίδιο που συμβαίνει στην πραγματικότητα και με την Total Energy. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ προχωράμε πολύ δυναμικά, και νομίζω επίσης, επειδή έκανες μια αναφορά και για την ρώσικη εισβολή, μην ξεχνάμε ότι η άρση του εμπάργου από την Αμερική έγινε επειδή η Κύπρος ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ομόφωνα πάρθηκαν τα μέτρα, και όντως δύο από τα κριτήρια που, δηλαδή είχε δύο κριτήρια, και ένα από τα κριτήρια ήταν το θέμα αυτό, με την ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγματα πήγαν πολύ πιο ομαλά και προχωρήσαμε πολύ πιο δυναμικά. Για τον γενικό πρόξενο, εγώ θα έλεγα τα δύο τελευταία χρόνια, τα 3-4 είναι λίγο υπερβολή, γιατί ήταν πιο πολύ μια προετοιμασία που έγινε σε ένα σωστό time μετά το Ουκρανικό. Δηλαδή πριν το 22 δεν γινόταν να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη θέληση, ενώ μετά έγινε και ήταν μεγάλη απόδοση. Και μην ξεχνάμε, είναι πάλι το ίδιο θέμα, είναι ότι όταν παίζουμε μαζί συμμαχικά με μεγάλους παίχτες, και οι μεγάλοι παίχτες σέβονται και τους μικρούς παίχτες, γιατί είναι σε σωστές θέσεις σε επίπεδο ενεργειακό, σημαίνει ότι τα κράτη κοιτάζουν ότι η Eni, ότι η Total και η ExxonMobil έχουν τεράστια συμφέροντα, γιατί πολύ απλά, για να το πω και αυτό, συχνά, το είπε πολύ ωραία ο Γενικός Πρόξενος, αλλά το λέω τώρα λίγο πιο λαϊκά, συχνά νομίζουμε ότι επειδή έχουμε το δίκαιο, είμαστε εντάξει. Στο διεθνές δίκαιο δεν πάει έτσι. Πρέπει να έχεις δυνατές συμμαχίες, οι οποίες όχι να λένε μόνο το ίδιο με σένα, αλλά να έχουν κοινά συμφέροντα. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Washington, το Παρίσι και βέβαια η Ρώμη έχουν κοινά συμφέροντα με τη Λευκωσία και δεν θέλουν να τα αφήσουν έτσι απλώς επειδή κάποιος δεν τα βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Άρα προχωράμε και στο πλαίσιο επίσης του East Med Gas Forum, γιατί δεν είπαμε τίποτα πάνω σε αυτό, αλλά υπενθυμίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη, ότι η ιδρυτικά μέλη μάλιστα στην πραγματικότητα, ότι η Γαλλία ζήτησε να είναι μέλος και έγινε αποδεκτό, και ότι εντελώς τυχαία η Αμερική ζήτησε να είναι παρατηρητής και αυτό έγινε αποδεκτό, ενώ η Τουρκία δεν ανήκει στο East Med Gas Forum. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά και για τους θεσμικούς και για τους μη θεσμικούς. Όπως επίσης λέει πάρα πολλά, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, ότι ας το πούμε η συμφωνία, η συνδιοργάνωση κοινών ασκήσεων της Εθνικής Φρουράς και της Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, ήταν η αρχή της αμυντικής, ας το πούμε, εξωστρέφειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα μήνυμα, κύριε Γενικέ Πρόξενε, πριν περάσουμε στον τελευταίο έτσι, μικρό, ελάχιστο κύκλο, γιατί έχουμε συμπληρώσει ήδη, έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα. Λοιπόν, ένα σύντομο μήνυμα στον ελληνισμό που μας ακούει, μετά θα περάσω στους υπόλοιπους, για ένα σύντομο μήνυμα στον ελληνισμό που μας ακούει, και ένα σύντομο μήνυμα για το αύριο και για το συνέδριο μας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα. Προηγουμένως χαμογέλασα, κύριε καθηγητά, γιατί λέγατε ότι ο Σάββας θα μας δει, ελπίζουμε να μας δείξει το δρόμο. Έχοντας δουλέψει μαζί του, είχα την τιμή να δουλέψω μαζί του και ως πρόξενος της Κύπρου στην Ουάσιγκτον, κάθε ένα ηγετικό μέλος της κυπριακής κοινότητας του ελληνισμού, θα έλεγα, στην Αμερική, και είναι μεγάλη χαρά που είμαι στο ίδιο πάνελ μαζί του και τιμή και που θα βρεθούμε και στο συνέδριο στην Κύπρο. Χαμογελούσε προηγουμένως γιατί σκεφτόμουν, επειδή
ότι είμαστε και Ευρωπαίοι, ότι ενδεχομένως ο Σάββας, παρότι κατοικεί στην Αμερική, είναι ο πιο Ευρωπαίος από όλους μας, γιατί είναι και green και digital. Είναι και τα δύο σε ένα. Και τα δύο σε ένα απόψε. Γι' αυτό χαμογέλασα. Για τα θέματα για τα οποία δεν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ, θα μείνω εκεί. Αντιλαμβάνομαι και καταγράφω βεβαίως και θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό και η ακαδημαϊκή κοινότητα να θέτει κάποια θέματα και στο πλαίσιο της έρευνας της και στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και ειδικά οι ηγετικές προσωπικότητες της κοινότητας μας, γιατί έχουμε και στην Αμερική, έχουμε και το άνθος του ελληνισμού. Το έχω ζήσει, το λέω συνειδητά. Επίσης είναι σημαντικό να εκφράζουν όχι μόνο τις ανησυχίες τους, αλλά και τις ιδέες τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι η απόδειξη, η επιτομή, αν θέλετε, της σημασίας αυτού που λέω, είναι το τι έγινε με την Τουρκία και τα F-35 στην Αμερική. Σε τεράστιο βαθμό πίσω από αυτή την επιτυχία, αν μπορώ να την πω επιτυχία, ήταν η κοινότητα των Κυπρίων και των Ελλαδιτών, η οποία σε εξαιρετική σύμπραξη και με τα δύο μας κράτη και με θεσμικούς παράγοντες εντός του Αμερικανικού συστήματος, κατάφεραν να αποδείξουν ποιος είναι ο αναξιόπιστος εταίρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή και ποιος είναι ο αξιόπιστος. Και μετά το ένα έφερε το άλλο. Ξέρετε, κάποια πράγματα έρχονται αφού προηγηθούν κάποια άλλα. Το είπε και ο καθηγητής προηγουμένως σοφά. Θεωρώ ότι το να ανεβάσεις το διπλωματικό σου κεφάλαιο, ξέροντας ότι έχεις μια ανοιχτή πληγή, το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, το είπε ο ύπατος πρόεδρος, το είπε και ξεκάθαρα και με πολύ έτσι, θάρρος και θέλω να το συγχαρώ και δημοσίως γι' αυτό, και στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, σε μια εξαιρετική που κάνει. Δεν αρκεί το να έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Αυτό το καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, εξού και η προσπάθεια μας η συνειδητή να ανεβάσουμε το διπλωματικό μας κεφάλαιο. Ήμασταν στη συνένεση, το λέω με τα λόγω γνώσεως, διασχολήθηκα με τα θέματα στις Βρυξέλλες, ήμασταν πάντα στο consensus ως προς τα θέματα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ποτέ η Κύπρος δεν ήταν εκτός του consensus. Και το κάναμε συνειδητά, ανεξάρτητα του αν είχαμε κόστος. Όπως και τα άλλα κράτη-μέλη είχαν κόστος. Και οικονομικό και πολιτικό. Εν πάση περιπτώσει, το κάναμε συνειδητά. Αυξήσαμε το διπλωματικό μας κεφάλαιο με τις προσπάθειες της συνειδητές για τους τριμερείς μηχανισμούς οι οποίοι είχαν ενταθεί πάρα πολύ επί της προηγούμενης κυβέρνησης, συνεχίζουν να είναι στη θέση τους, φέρνοντας μέσα σε μεγάλη γκάμα θεματικών, όχι μόνο στο ενεργειακό. Το ενεργειακό ήταν η κορονίδα, αλλά δεν ήταν μόνο το ενεργειακό. Ήταν οι τεχνολογίες, ήταν οικονομικά θέματα κτλ. Φέρνοντας μέσα το Ισραήλ, την Αίγυπτο, βασικούς πυλώνες εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εννοείται την Ελλάδα, αλλά και σημαντικές άλλες χώρες της περιοχής, όπως τα Εμιράτα, την Ιορδανία, το Λίβανο. Και βεβαίως είχαμε και τριμερές σχήμα, το οποίο έγινε 3-1 για πρώτη φορά με την Αμερική. Αυτές είναι τεράστιες επιτυχίες, στα οποία συνέβαλαν βεβαίως και το ελληνικό και το κυπριακό λόμπι και στην Αμερική, γιατί εγώ αυτά τα βλέπω ως ένα πακέτο. Αυτά δεν έρχονται ποτέ, δεν πέφτουν ποτέ από τον ουρανό. Κάποιοι έχουν δουλέψει και έχουν θυσιάσει και ώρες και πόρους προκειμένου εμείς να πετύχουμε τα όσα πετύχαμε πολιτικά. Για το μέλλον, όπως έχω πει, ο στόχος του Προεδρού της Δημοκρατίας είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες. Βλέπουμε βεβαίως τα όποια τρωτά
είτε από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι το φόρουμ, αλλά δεν έχουν τον μηχανισμό επιβολής μέτρων προκειμένου να φέρουν την Τουρκία στο τραπέζι ή να τις επιβληθούν ενδεχομένως κυρώσεις, αν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω στην γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών, για την μη έλευση της στο τραπέζι ή για την κακοπιστία της ως προς την αντιμετώπιση του κυπριακού προβλήματος. Εν πάση περιπτώσει, δουλειά δικιά μας είναι να επιμένουμε. Η Κύπρος είναι το θύμα της εισβολής και της κατοχής, δεν είναι κάποιος άλλος. Είναι σημαντικό ότι βρίσκουμε ευήκοα όντα και στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Προσπαθούμε να αυξήσουμε το διπλωματικό κεφάλαιο με τις κινήσεις που κάνουμε τις διπλωματικές, με το ενεργειακό. Παρακολουθούμε το πού πάει βεβαίως και η ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν μεγάλα θέματα τα οποία ενδεχομένως να είναι στην περιφέρεια του συστήματος, αλλά ενδεχομένως να επηρεάζουν και την επιλύση του Κυπριακού. Δεν είναι μόνο το Μεσανατολικό. Δεν είναι μόνο το πώς θα λυθεί το Ουκρανικό ή η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι το μεταναστευτικό. Δεν πρέπει να το βγάζουμε από την εικόνα. Ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε στην τελευταία συνέντευξή του στην Καθημερινή, η οποία θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική, στον Αθανάσιο Έλλης. Ανέφερε τη λέξη γεωπολιτικά. Αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι η απόδειξη, μάλλον. Εμείς ως υπηρεσιακοί το ξέραμε, αλλά αυτό είναι σημαντικό να προβληθεί και ως προς τον κόσμο, να το ακούσει και να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι η κυβέρνηση βλέπει και τα προβλήματα ως προς το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή μας, ως region, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στην περιοχή μας υπό την έννοια του ότι εκεί είναι η άκρη όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόθηκε προηγουμένως ή υπονοήθηκε και από τον ΙΠΑΤΟ Πρόεδρο και από τον καθηγητή ότι σωστά, ότι άλλαξαν ισορροπίες υπέρ της Κύπρου όταν και οι Αμερικανοί κατάλαβαν ότι η Κύπρος μπορεί να είναι όντως εταίρος μέσω του οποίου θα προβάλλονταν τα δυτικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, ούτε αυταπόδεικτο. Είπαμε και προηγουμένως, έγινε πάρα πολύ δουλειά γι' αυτό. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Κρατάμε δυτικό προσανατολισμό, το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάρα πολλές φορές. Το είχε πει και ο Υπουργός Εξωτερικών και στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι με την πορεία μας και με το ενδιαφέρον που έχουμε, όχι μόνο για τον Κυπριακό, το Κυπριακό είναι η μεγάλη μας πληγή, αλλά έχουμε και πάρα πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να προσφέρουμε. Η πρωτοβουλία Μάλθια ήταν ίσως η κορονίδα αυτών των θεμάτων, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία η Κύπρος μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην περιοχή. Το σύνθημα είναι ότι θέλουμε να παίξουμε, να είμαστε χρήσιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να αυξήσουμε διπλωματικό κεφάλαιο, γιατί ξέρουμε ότι όταν έρθει η ώρα χρειάζομαστε και συμμάχους, γιατί δεν μας φτάνει μόνο το δίκαιο. Για το συνέδριο δεν έχω να πω πολλά. Τα είπε ο ΥΠΑΤΟΣ Πρόεδρος. Βεβαίως και θα επαναβεβαιωθεί και το ότι δεν ξεχνούμε και το ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί τουρκοποίηση της Κύπρου. Παρακολουθούμε τι γίνεται στα κατεχόμενα. Φαντάζομαι τι θα γίνεται και στις 20 Ιουλίου. Δεν το θίξαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μια μεγάλη, ενδεχομένως η πιο μεγάλη οργάνωση του ελληνισμού στο εξωτερικό θα είναι στην Κύπρο, ειδικά αυτές τις μέρες, σε αυτή την χρονική στιγμή των 50 χρόνων, 50 τραγικών χρόνων. Δεν είμαστε για πανηγύρι, είμαστε εκεί για να ευαισθητοποιηθούμε ξανά όλοι μαζί, για να δείξουμε την ενότητα του ελληνισμού στις χώρες μας και στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα περάσουν όλα αυτά τα μηνύματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ Πρόξενε, για το χρόνο σας. Δύο κουβέντες, δύο μικρές έτσι τοποθετήσεις, αγαπητέ Νίκο, πριν περάσω στον ΥΠΑΤΟ Πρόεδρο. Θα πω κάτι πολύ συνοπτικό για να το χαρείς.
δεν είναι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα, που δίνει τη λύση. Ο λύτης δεν είναι αυτός που παράγει το πρόβλημα. Άρα δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα πράγματα γραμμικά. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει αυτός που έχει προκαλέσει το πρόβλημα, αλλά μπορεί να αναγκαστεί λόγω στρατηγικών συμμαχιών με άλλους παίχτες που ξέρουν τι γίνεται στην περιοχή επειδή το έμαθαν χάρη στην αντίσταση, οι οποίοι δεν λυπούνται τα μυρολόγια, δεν ακούν τον άλλον που είναι πληγωμένος, αλλά αυτός που είναι πληγωμένος, αν μπορεί να καταφέρει πρωτιές σε άλλα θέματα, τον προσέχουν περισσότερο. Δηλαδή, για μένα, περάσαμε στο take care, μετά στο pay attention. Όταν ο άλλος κάνει πρωτιές στα θέματα τα ενεργειακά, τότε ασχολείσαι περισσότερο και με τα θέματα της περιουσίας. Όταν κοιτάς μόνο τι θα μπει κάποιος που έχει αγνοούμενο, πρόσφυγα, εγκλωβισμένο, δεν σ' αγγίζει γεωπολιτικά. Νομίζω ότι η αθωότητα της Κύπρου σε αυτά τα θέματα πέθανε το 2004 και άρχισε μια ορίμανση που εκεί πέρα κατάλαβε ότι άμα δεν σκεφτεί γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, στρατηγικά και στρατιωτικά το θέμα, θα παραμείνει. Άρα γι' αυτό αυτά που κάναμε τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν καμία σύγκριση με τα 30 προηγούμενα. Και νομίζω θα είναι μια επιτάχυνση, γιατί πολύ απλά η ενέργεια και η στρατηγική λειτουργούν καταλυτικά για την οικονομία και βέβαια για την πολιτική. Και τελευταίο που θα πω είναι, πιστεύω ότι θα λυθεί το Κυπριακό, ακόμα και αν Κύπροι δεν το πιστεύουν. Απλώς εγώ είμαι σε ένα άλλο επίπεδο και το ξέρει ο Ανδρέας. Εγώ κοιτάζω ήδη πώς λύθηκε το γερμανικό δημοσθένη. Και αυτό που ξέρω είναι ότι η Ανατολική Γερμανία και η Δυτική Γερμανία για να πετύχουν αυτό που είναι τώρα ένα κράτος χρησιμοποίησαν 15 χρόνια λιτότητας. Οι μελέτες που κάνουμε για το Κυπριακό έτσι όπως είναι, άμα το αφήσουμε και δεν το αγγίξουμε διαφορετικά, ακόμα και με μία απελευθέρωση της Κύπρου, θα έχουμε 12 χρόνια λιτότητας. Με την ΑΟΣ, ούτε ένα χρόνο λιτότητας θα έχω. Με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου εννοώ. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Ανδρέα, δεν έχεις μικρόφωνο. Ό,τι και να πεις, παρόλο που λες καλά λόγια, το βλέπω. Είπατε, Πρόεδρε, πριν περάσουμε, να κλείσεις εσύ σήμερα αυτή την εκπομπή. Ένα μικρό σχόλιο από τον κυβερνήτη Ευρώπης στο Δημοσίνη του Μαμονά. Πολύ σύντομα, Ανδρέα. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πρωτοβουλία αυτής της εξαιρετικής διαδικτυακής συζήτησης, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της προσπάθειας για καλύτερη ενημέρωση, επιμόρφωση όχι των μελών των αδερφών μας στην Ευρώπη, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο όσων μας παρακολουθούν, μελών και φίλων της οργάνωσης. Να καλωσορίσω με τη σειρά μου τον ΥΠΑΤΟ πρόεδρο, τον αδερφό τον Σάββα τον Τσίβικο. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από την αρχή, αλλά όσα μας είπε σίγουρα μας διαφώτισαν, όπως και όσα είπαν άλλωστε και οι υπόλοιποι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι και ομιλητές, τόσο και ο Πολυκάρπου, όσο και ο Νίκος Ολγερός. Δεν μένει παρά σε μένα λοιπόν παρά να ευχηθώ σε όλους μας καλή αντάμωση σε ένα συνέδριο που είμαι σίγουρος θα μείνει στην ιστορία της οργάνωσης σε λίγες μέρες, σε 4 μέρες από σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε που είσαι σε κάθε έτσι διαδικτυακή εκπομπή δίπλα μας. Εγώ θα πριν δώσω το λόγο να κλείσει αυτή την εκπομπή ο ΥΠΑΤΟΣ Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ, ο Σάββος Τσιβίκος. Ήθελα να ανάψουμε όλοι ένα κεράκι στους αδελφούς μας που έδωσαν τη ζωή τους όχι μόνο το 1974 και τα πολλά προηγούμενα χρόνια για την ελευθερία της Κύπρου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους καθίσανε και είδανε ζωντανά αυτή την εκπομπή. Θα μπορούν να τη δούνε και σε αναδημοσίευση από το ευγενικό κανάλι του αγαπητού μας φίλου, του Νίκου του Λιγερού. Σας παροτρύνω να γίνετε συνδρομητές
γιατί βοηθάτε έτσι και τον αλγόριθμο και όλη μας την προσπάθεια αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ειλικρινά, με μεγάλη χαρά και θα χαρώ πάρα πολύ που θα βρεθούμε και στην Κύπρο τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Πολυκάρπου. Με τη σειρά θα τους πάρω. Τον αγαπητό τον Νίκο τον Λιγερό, τον κυβερνήτη τον Δημοσθένη τον Μαμονά και για μία ακόμη φορά, γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, αγαπητέ, είπατε, πρόεδρε, διόρθωσέ με, δεν λείπει σχεδόν, έλειψε μία φορά, το συγχώρεσα, έλειψε από μία διαδικτυακή εκπομπή που είχαμε και έλειψε λόγω ανώτερας βίας. Αλλά πάντα είναι μαζί μας, πάντα μας στηρίζει και τον τελευταίο χρόνο που είναι ύπατος πρόεδρος, έδειξε το δρόμο και ενέπνευσε όλους εμάς που είμαστε στο πλευρό του, να βρισκόμαστε σε επάλξεις χωρίς εκπτώσεις και με σχέδιο και με όραμα για τον ελληνισμό και για την Κύπρο και για τους Έλληνες στην Ευρώπη που είναι και για τους Έλληνες ακόμα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και για τους Έλληνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουμε βρεθεί, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Σάβα, Σιβίκο. Είπατε, Πρόεδρε, ο λόγος εσένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνεις εσύ τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού στην Κύπρο. Σε 4 μέρες. Δεν σ' ακούμε, δεν σ' ακούμε. Σάβα, το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Ανδρέα, και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους μας σήμερα που έλαβαν μέρος, τον καθηγητή τον Νίκο τον Λιγερό, τον καλό μου φίλο τον Γενικό Πρόξενο τον Κωνσταντίνο, τον κυβερνήτη Ευρώπης, τον αγαπητό Δημοσθένη και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ελληνισμό. Για πρώτη φορά ίσως τα γεωπολιτικά συμφέροντα και όπως τα έλεγε ο Μακαρίτης, ο γιατρός ο Βάσος Λισαρίδης, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα νομίζω είναι προς το μέρος και της Ελλάδος και της Κύπρου, γιατί μέσα από αυτά τα γεωπολιτικά, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει αναδειχθεί ο ρόλος της Ελλάδος και της Κύπρου, ειδικότερα της μικρής Κύπρου, που καταδεικνύει ακόμα μια φορά και αποδεικνύει ότι δεν είναι το πρόβλημα, αλλά είναι η λύση πολλών προβλημάτων. Πρέπει να υπάρξει μια ενιαία πολιτική, μια ενιαία στρατηγική με το κέντρο, με την Ελλάδα, πολύ στενός συντονισμός, γιατί φίλοι μου πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Κύπρο δοκιμάζονται τα όρια του ελληνισμού. Δεν νοείται ομαλοποίηση των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού παραμένει υποκατοχή. Με αυτά το μήνυμα είναι ότι δεν ξεχνάμε, συνεχίζουμε να, σαν οργάνωση να υπερασπιζόμαστε τον ελληνισμό, τα δίκαια και δικαιώματα του ελληνισμού, να προάγουμε την παιδεία, τη φιλοθροπία, την κοινωνική συμμετοχή και να είμαστε πάντοτε προστάριδες για τους αγώνες του έθνους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και ειδικά στα μέλη μας από την Αυστραλία, στον Καναδά, στην Οδυσσό, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Αμερική, στην Ελλάδα και στη μαρτυρική Κύπρο. Και ευελπιστώ ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ πετυχημένο συνέδριο που ελπίζω να μείνει στην ιστορία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που παρακολούθησαν την εκπομπή και θα την παρακολουθήσουν. Ραντεβού για τους αδελφούς και τους φίλους της ΑΧΕΠΑ στην Κύπρο. Εύχομαι του χρόνου η Κύπρος να είναι ελεύθερη και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Καληνύχτα σας.